Συντρόφισσα Λέιδα, αγαπητέ πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο για οποιονδήποτε από μας, είναι δύσκολο για οποιονδήποτε από μας να επιχειρήσει να αναδείξει το έργο του επαναστάτη γιατρού Τσε Γκεβάρα. Θα επιχειρηθεί μία προσπάθεια. Ο άνθρωπος πρέπει να περπατά με το κεφάλι ψηλά, κόντρα στον ήλιο, μέχρι που ο ήλιος να του κάψει το μέτωπο, σφραγίζοντάς το με τη σφραγίδα της τιμής. Όποιος περπατά με σκυμμένο κεφάλι, χάνει την τιμή. Αυτά τα λόγια του Τσε Γκεβάρα έχει επιλέξει η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η ΟΕΝΓΕ, και κοσμούν κυριολεκτικά την πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης. Εμείς οι Έλληνες γιατροί, κόντρα στο ρεύμα του ατομικισμού, της μυρολατρείας και της υποταγής στον υπεριαλισμό, εμπνεόμαστε από τα λόγια και τις πράξεις και την επαναστατική δράση του γιατρού Τσε Γκεβάρα. Αντίστοιχα, διδασκόμαστε στην πατρίδα μας, από τα δικά μας πρόσωπα, από την ιατρική πράξη και την επαναστατική αγιοσύνη του Πέτρου Κόκαλη, του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Τζαμαλούκα, και των εκατοντάδων ή και χιλιάδων γιατρών που πρόταξαν το εμείς και όχι το εγώ στη φοβερή δεκαετία του 40, στη δικτατορία, στα Ξερονήσια. Εμπνεόμαστε και σήμερα από το βαθύ ανθρωπισμό του Τσε και παλεύουμε νυχθημερών στα νοσοκομεία, σε καιρούς δύσκολους, μέσα στην πανδημία, στις τρομερές ελλείψεις στα νοσοκομεία και στις δομές και στο προσωπικό, κόντρα στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού κέρδους που έχει αναγάγει την υγεία του λαού στον πιο κερδοφόρο τομέα. Αυτό βέβαια που κατάφεραν πολλοί γιατροί και νοσηλευτές στην πατρίδα μας είναι ασύγκριτα μικρό μπροστά στη διεθνιστική μπριγάδα των γιατρών του νησιού της Επανάστασης που έβαλε κυριολεκτικά τα γυαλιά όχι μόνο στην καπιταλιστική Ιταλία αλλά σε όλο τον κόσμο. Σε αυτά τα 70... Σε αυτά τα 70 και πλέον χρόνια της κουβανικής σοσιαλιστικής επανάστασης είναι αναρρύθμιτες οι διεθνιστικές αποστολές γιατρών, νοσηλευτών, φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στη χυμαζόμενη υγειονομικά Αφρική, στο Μεξικό, ακόμα και η δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ανήμπορους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Μετά το φοβερό πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ το 1986 ξεκίνησε άμεσα υγειονομική βοήθεια σε προσβεβλημένους από τη ραδιενέργεια. Από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζεται αδιάλειπτα η διεθνιστική αλληλεγγύη στα παιδιά του Τσέρνομπιλ παρά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και το συνεχιζόμενο δολοφονικό εμπάργκο των ΗΠΑ. Διαβάζουμε στον ημερήσιο τύπο δεκάδες χρόνια μετά την έκρηξη στο Τσέρνομπιλ. Ακόμα και σήμερα χαρακτηριστική αλλά όχι μοναδική περίπτωση είναι ένας ιδυλιακός παράδεισος, η παραλία Ταράρ κοντά στην Αυγά που βρίσκουν γαλήνη εκατοντάδες παιδιά το χρόνο με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν και ήδη γύρω στα 20.000 παιδιά έχουν φιλοξενηθεί. Όχι κουβανικός τύπος, στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι αυτός ο χώρος που εφαρμόζονται τα τρίμηνα προγράμματα θεραπείας πριν την Επανάσταση ήταν τόπος αναψυχής πλούσιων Αμερικάνων και Κουβανών. Πριν την Επανάσταση του το 1952, ο Τσε, ανήσυχο πνεύμα, περιόδευσε σε όλη τη Λατινική Αμερική με το φίλο του Αλμπέρτο Γρανάδο, με τη γνωστή σε όλους μοτοσικλέτα, και περιγράφει τη φτώχεια και τις αγωνίες στο περίφημο ημερολόγιο. Στο γκέτο των Λεπρών, στο Περού, στις όχθες του Αμαζονίου, συντελέστηκε πράξη ύψης του συμβολισμού και ηρωισμού. Την ημέρα των γενεθλίων του κολύμπησε 3 μίλια στο ποτάμι για να φτάσει στην άλλη όχθη των Λεπρών, των καταπιεσμένων,
που η ομάδα των υγειονομικών απέφευγε να τους πλησιάσει και ήταν ακόμα τότε φοιτητής ιατρικής. Για να κατανοήσουμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τις ρίζες της διεθνής υγειονομικής αλληλεγγύης της σοσιαλιστικής Κούβας, αξίζει της Κούβας, αλλά και την αδιαμφισβήτητη εκπληκτική πρόοδο στην ιατρική, αξίζει να δούμε μερικά μικρά αποσπάσματα της ιστορικής ομιλίας του Τσε τον Αύγουστο του 1960 σε κουβανούς φοιτητές της ιατρικής. Έχουμε δικαίωμα και την υποχρέωση να είμαστε πρώτα απ' όλα επαναστάτες γιατροί, δηλαδή άτομα που θέτουν τις τεχνικές γνώσεις του επαγγέλματός τους στην υπηρεσία της επανάστασης και του λαού. Παρακάτω, καταδεικνύοντας την ανάγκη αλλαγή του τρόπου σκέψης των γιατρών, λέει: «Να ξαναφέρουμε στο νου μας τι πίστευε ο καθένας μας ως γιατρός πριν την Επανάσταση. Να το κάνουμε με βαθύ κριτικό ενθουσιασμό. Θα συμπεράνουμε τότε ότι όλα όσα πιστεύαμε και νιώθαμε εκείνη την παλιά εποχή πρέπει να παραμεριστούν και ότι ένας νέος τύπος ανθρώπου πρέπει να δημιουργηθεί, αυτόν που παλεύουμε σήμερα. Αν ο καθένας από μας γίνει αρχιτέκτονας αυτού του νέου τύπου ανθρώπου για τον εαυτό του, αυτό θα κάνει πιο εύκολη τη δημιουργία της νέας κοινωνίας». Εδώ προφανώς βάζει σε ημερήσια διάταξη τη βασική επαναστατική αρχή «ένας για όλους και όλοι για έναν». Αναφερόμενος σε κάποια αποστροφή του λόγου του στο θαύμα του προγράμματος εξηλεκτρισμού, όταν ένα βράδυ τα παιδιά έφτασαν στο σχολείο και είδαν για πρώτη φορά ηλεκτρικό φως, αναφώνησαν: «Τα αστέρια ήταν χαμηλά εκείνη τη νύχτα». Καυτηριάζοντας την ταύτιση της αλληλεγγύης με την ελεημοσύνη, αλλά και την αντίληψη ότι ο γιατρός έχει εξουσία στον άρρωστο, αναφέρει: «Δεν πρέπει να πλησιάσουμε το λαό και να λέμε «Να είμαστε, ερχόμαστε να σας ελεήσουμε με την παρουσία μας, να σας διδάξουμε την επιστήμη μας, να καταδείξουμε τα λάθη σας, την έλλειψη λεπτότητας και στοιχειώδους γνώσης που σας διακρίνει». Πρέπει να τον πλησιάζουμε με ερευνητικό ζήλο και ταπεινό πνεύμα για να μαθαίνουμε από αυτή τη μεγάλη πηγή σοφίας που είναι ο λαός. Είχε πει πολλά σε αυτή την ιστορική ομιλία και αξίζει να τη διαβάσουμε όλοι. Έκλεισε τότε με τη γνωστή φράση του Χωσέ Μαρτί, την οποία πρέπει να εφαρμόζουμε διαρκώς: «Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις». Μόνο, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, κάτω από τέτοιες αντιλήψεις και πρακτικές προέκυψαν ύψιστα δείγματα διεθνιστικής ιατρικής αλληλεγγύης με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας και του Φιντέλ Κάστρο. Το 1960 αποστολή υγειονομικών στη Χιλή στους σεισμοπαθείς. Από το 1963 η Κούβα έχει στείλει σε άλλες χώρες πάνω από 400.000 επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα παιδιά του Τσέρνομπιλ αναφερθήκαμε. Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν αναφέραμε το γεγονός ότι αντανάκλαση αυτής της διεθνούς αλληλεγγύης είναι και το εξής εξαιρετικής σημαντικότητας συμβολικό γεγονός. Αυτός που δολοφόνησε τον Φιντελ Κάστρο, ο Βολιβιανός αξιωματικός, ο Βολιβιανός αξιωματικός, όταν μετά από χρόνια χρειάστηκε ιατρική βοήθεια να χειρουργηθεί από καταράκτη, τον χειρούργησαν κουβανοί γιατροί και πέθανε πρόσφατα το Μάρτιο του 2022, και τότε είχε στείλει ο γιος του ευχαριστήριο στον κουβανικό λαό, στην κουβανική επανάσταση, και ο ίδιος ο δολοφόνος δεν είχε παραδεχθεί ότι αυτός το έκανε εν γνώση του. Αυτό είναι ένα δείγμα αλληλεγγύης, το οποίο είναι άπειρα, αλλά δείχνει και αυτό πραγματικά ότι παλεύεις για τον άνθρωπο. Το 2005 ο Φιντέλ σε τελετή αποφύτησης 1.900 γιατρών ανακοινώνει τη δημιουργία διεθνούς οργάνωσης γιατρών που θα είναι ικανή να καταπολεμήσει το θάνατο. Έτσι την ονόμασε. Ονομάστηκε Διεθνές Τάγμα Ιατρών Henry Reeve.
για καταστάσεις καταστροφών και σοβαρών επιδημιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2017 βράβευσε το τάγμα τιμώντας το έργο των γιατρών για την καταπολέμηση του ιού έμπολα στη Σιέρα Λεώνα, τη Λιβερία, τη Γουινέα. Από το 1960 σχεδόν 36.000 μη κουβανοί φοιτητές ιατρικής από 141 χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, αποφύτησαν από πανεπιστήμια της Κούβας. Ενώ οι υποτροφίες σε φτωχούς φοιτητές από όλο τον κόσμο είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες. Την ταξιαρχία Henry Reeve τη γνωρίσαμε πρόσφατα με αφορμή την πανδημία. Το υγειονομικό σύστημα της Κούβας το έζησε ο λαός της Κούβας με την πανδημία και το ζει. Είχε και έχει αναλογικά με τον πληθυσμό της τις λιγότερες μολύνσεις, τις λιγότερες νοσηλίες και τους λιγότερους θανάτους σε όλο τον κόσμο. Η εκπληκτική λειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι το μυστικό της επιτυχίας. Η Ιπποκράτειος ρίση, το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν, βρήκε έκφραση στα λόγια του Τσε Γκεβάρα και στην πράξη στο νησί της Επανάστασης. Με αφορμή τη δράση και τη συνεχιζόμενη προσφορά της ταξιαρχίας Henry Reeve, αναπτύχθηκε σημαντική πρωτοβουλία στην Ελλάδα με δεκάδες χιλιάδες υπογραφές και παγκόσμια για να απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Την ώρα που θρηνούμε επίσημα πάνω από 6 εκατομμύρια νεκρούς με πρώτη χώρα σε θανάτους, την παγκόσμια υπεριαλιστική δύναμη της ΗΠΑ, η Κούβα αντιστέκεται και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. Ο Τσε Γκεβάρα, ο γιατρός και επαναστάτης Τσε δικαιώνεται. Οι εχθροί του κουβανέζικου λαού ταπεινώθηκαν. Η επανάσταση στο υγειονομικό σύστημα του Τσε και του Φιντέλ καλά κρατεί. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, εφαρμόζουμε, συνεχίζουμε. Ένας επαναστάτης γιατρός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα ορκίζεται στον Ιπποκράτη και στο δίκαιο του λαού. Ο σύγχρονος νέος γιατρός, για να είναι επαναστάτης, πρέπει να προσθέσει στο ανθρωπιστικό του οπλοστάσιο τα λόγια και τα έργα του Πέτρου Κόκαλη, του Γρηγόρη Λαμπράκη και την παγκόσμια κληρονομιά του Τσε Γκεβάρα.